Την 8η Μάρτη του 2022, στο επίκεντρο των εκδηλώσεων του Ευρωκοινοβουλίου γύρω από την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, βρέθηκαν τα ζητήματα της τηλεργασίας, της ισότητας των φύλων, της ψυχικής υγείας και της μη αμοιβόμενη εργασίας φροντίδας. Λίγου μήνε αργότερα, τον Ιούλη, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με την ψυχική υγεία στον ψηφιακό κόσμο τη εργασία, με ιδιαίτερη αναφορά στι εργαζόμενε. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, νέος κρίκος στην αλυσίδα προηγούμενων ανάλογων, αποκαλύπτει τον πυρήνα του υπαρκτού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για τα ζητήματα της ψυχικής υγείας, ειδικά των εργαζόμενων γυναικών, δηλαδή, όπως λένε, τα εγγενή ωφέλη που σχετίζονται με τη βελτιωμένη υγεία και ευεξία και τη σημαντική αύξηση της οικονομικής παραγωγικότητας και τα υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στην εργασία. Στο ψήφισμα συνδέονται η πανδημία, η επέκταση της τηλεργασίας, οι ιδιαίτερες επιπτώσεις στις εργαζόμενες γυναίκες, με αναφορά και στα ζητήματα σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στην εργασία και στην οικογένεια, και τον ευρωενωσιακό στόχο για εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Λένε, η πανδημία προκάλεσε απότομη αύξηση τη ευθύνη φροντίδα σε συνδυασμό με την εργασία, γεγονό που επηρέασε δυσανάλογα τι γυναίκε, και επισημαίνουν ότι οι γυναίκε διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στρε, εξάντληση, επαγγελματική εξουθένωση και ψυχολογική βία λόγω των νέων ρυθμίσεων τηλεργασία και τη απουσία ρύθμιση ώστε να ελέγχονται οι καταχραστικέ εργασιακέ πρακτικέ. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η ψυχολογική κίνδυνη είναι η πλέον διαδεδομένη κίνδυνη για την υγεία που συνδέονται με την τηλεργασία. Πρόσφατη έρευνα σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την τηλεργασία και του ρόλου των δύο φύλων εξετάζει την αίσθηση ευημερία των ανδρών και των γυναικών εργαζόμενων κατά τη διάρκεια του lockdown. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι άντρε φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή από τι γυναίκε. Ω πηγή ανησυχία για του άντρε αποτυπώνεται σε εκείνη τη φάση η διατήρηση τη ασφάλεια από την πανδημία στο σπίτι, ενώ η ανησυχία των γυναικών εξαρτάται από τη δυνατότητα να εργαστούν με τηλεργασία. Η έρευνα υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενε, κάνοντα ταχυδακτηλουργικά κόλπα με τι οικιακέ και εργασιακέ ευθύνε κατά τη διάρκεια του lockdown, ένιωθαν κουρασμένε και ανησυχούσαν για τη δουλειά όταν δεν εργάζονταν και είχαν δυσκολία συγκέντρωση λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Η εργασία από το σπίτι κατά τη διάρκεια του lockdown φαίνεται ότι ήταν πολύ δύσκολη, ειδικά για μητέρε με παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μητέρε ήταν πιο πιθανό να βιώνουν άγχος, να εργάζονται υπερορίε τα Σαββατοκύριακα και με θολά όρια μεταξύ χρόνου εργασία και φροντίδα τη οικογένεια. Επίση, ευρήματα αποτυπώνουν αίσθημα ενοχή των μητέρων, επειδή παραμέλησαν τόσο τα παιδιά του, όσο και την αμοιβόμενη εργασία. Άλλε έρευνε αποτυπώνουν ότι οι εργαζόμενε με τηλεργασία είναι πιο ευάλωτε στι διαταραχές ύπνου. Παρουσιάζουν δηλαδή δυσκολία στο να τις πάρει ο ύπνο, έχουν συχνέ νυχτερινέ αφυπνήσει και εφιάλτε. Μελέτη έδειξε ότι η κακή ποιότητα ύπνου ήταν ο πιο σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για κατάθλιψη, άγχο και στρε για του εργαζόμενου που δουλεύουν από το σπίτι. Οι ανησυχίε για την ίδια την πανδημία αλλά και οι υπερορίε, ο αυξημένο φόρτος εργασία, η αφιέρωση περισσότερου χρόνου στι δουλειέ του σπιτιού και τη φροντίδα των παιδιών, οι ακανόνιστε ώρε εργασία στα πλαίσια τη εξαποστάσεω εργασία μπορούν να παίξουν ρόλο στι διαταραχέ ύπνου. Σε αντίθεση μάλιστα με προηγούμενες απόψεις ότι οι διαταραχές ύπνου είναι αποτέλεσμα πολλών ψυχιατρικών διαταραχών, νέες έρευνες υποδηλώνουν ότι οι διαταραχές ύπνου μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση διάφορων προβλημάτων ψυχικής υγείας. Η ίδια μελέτη διαπίστωσε επίση ότι οι γυναίκε που εργάζονται εξ αποστάσεως έχουν περισσότερε πιθανότητε να αναφέρουν ότι αισθάνονται κατάθλιψη και άγχο σε σχέση με του άντρε που εργάζονται εξ αποστάσεως. Ακόμα, διαπιστώνει ότι η μοναξιά στο χώρο εργασία οδήγησε σε κατάθλιψη. Συνήθω οι εργαζόμενοι περνούν τι περισσότερε ώρε με συναδέλφου λόγω τη φύση τη δουλειά του, ενώ οι κοινωνικέ αλληλεπιδράσει θεωρούνται βασικέ προποθέσει για την ανθρώπινη ευημερία. Επομένω, όταν οι άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι, αυτή η πτυχή τη κοινωνική του ζωή εξαφανίζεται. Και όλα αυτά σε συνθήκε που άλλε έρευνε αποτυπώνουν αύξηση των προβλημάτων ψυχική υγεία που σχετίζονται γενικά με την εργασία στι εργαζόμενε. Έρευνα που αφορά το, 2021, το 2021 αποτυπώνει ότι το 53% των γυναικών που συμμετείχαν σε αυτήν ανέφεραν επίπεδα άγχους υψηλότερα από ό,τι πριν από έναν χρόνο και σχεδόν οι μισές αισθάνονται σε εισαγωγικά καμένες, πάσχουν από το λεγόμενο burnout. Ενώ οι ερωτηθήσεις αξιολογούν την ψυχική τους ευεξία ως ελαφρώς καλύτερη από την προηγούμενη χρονιά, το 2020 δηλαδή, σχεδόν οι μισές λένε ότι η ψυχική τους υγεία είναι κακή ή πολύ κακή. Το 1 τρίτο έχει πάρει άδεια από την εργασία λόγω προβλημάτων ψυχική υγεία, ωστόσο μόνο το 43% αισθάνεται άνετα να μιλήσει γι' αυτό στο χώρο εργασία. Λίγο πάνω από το 1 τρίτο των γυναικών αξιολογούν τη δυνατότητά του να αποχωρούν από την εργασία ω φτωχοί ή πολύ φτωχοί, και το 42% αυτή τη ομάδα ανησυχεί ότι η εξέλιξη τη σταδιοδρομία του θα επηρεαστεί αν δεν είναι συνεχώ διαθέσιμε για τον εργοδότη. Περίπου το 1 τέταρτο των γυναικών αξιολογεί την εργασιακή ικανοποίηση και τα κίνητρά του στην εργασία ω φτωχά ή πολύ φτωχά, και μόνο το 13% αντίστοιχα αξιολογεί αυτέ τι πτυχέ ω εξαιρετικά καλέ. Επιπλέον, η συγκεκριμένη έρευνα αποτυπώνει ότι οι γυναίκες που μείωσαν ή άλλαξαν τις ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναφέρουν ότι αισθάνονται σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής ευεξία και κινήτρων στην εργασία. Επίση, έχουν περισσότερε από πιθανότητες πιθανότητε να πούν ότι τα επίπεδα άγχου του είναι ψηλότερα από πριν από ένα χρόνο σε σύγκριση με τι εργαζόμενε που δεν άλλαξαν τι ώρε του και σχεδόν τρει φορέ πιο πιθανό να αισθάνονται εξαντλημένε. Οι γυναίκες που εργάζονται με μερική απασχόληση έχουν σχεδόν 10% περισσότερες πιθανότητες να πούν ότι αισθάνονται εξαντλημένες από εκείνες που εργάζονται πλήρους απασχόλησης και πολύ λιγότερο πιθανό να πούν ότι λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη ψυχικής υγείας από τους εργοδότες τους ή αισθάνονται άνετα να αποκαλύπτουν την ψυχική τους υγεία ως λόγο απουσίας τους. Τόσο οι γυναίκε που άλλαξαν τι ώρε εργασία κατά τη διάρκεια τη πανδημία, όσο και αυτέ που εργάζονται με μερική απασχόληση, είναι επίση πολύ λιγότερο αισιόδοξε για τι προοπτικέ σταδιοδρομία του. Το 60% των γυναικών που άλλαξαν ώρε αισθάνονται λιγότερο αισιόδοξε για τι επαγγελματικέ του προοπτικέ από την προηγούμενη χρονιά. Πέρα λοιπόν από την περιγραφή τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια εργαζόμενε και εργαζόμενοι, νέοι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα εύγλωτο ευχολόγιο, στο ψήφισμα αποτυπώνεται η ανησυχία των ευρωπαϊκών και κρατικών επιτελείων για τι επιπτώσει τη επιδείνωση τη ψυχική υγεία στην παραγωγικότητα των εργαζόμενων και κατ' επέκταση στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομήλων από τη μία και στην αύξηση των απαιτούμενων κρατικών και εργοδοτικών δαπανών από την άλλη. Πόσο μάλλον σε μια περίοδο με διακηρυγμένο στόχο την πάση θυσία μείωση του μη μισθολογικού κόστου και τον περιορισμό των κρατικών δαπανών για την υγεία συνολικά. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το 2015 το εκτιμόμενο κόστο των ψυχικών ασθενειών γενικά υπερεύει το 4% του ΑΕΠ σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το κόστος της εργασιακής κατάθλιψης, που θεωρείται μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας και κατάθλιψης, και σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχεται σε 620 δισεκατομμύρια ευρώ ή οδηγώντα οδηγώντας σε απώλεια οικονομικής παραγωγής ύψους 240 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ότι το εκτιμόμενο κόστος για το σύνολο των πονοκεφάλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνει τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, εκ των οποίων περίπου τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν οι μικρανίες. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι όσο κι αν οι διάφορες μορφές ευέλικτης απασχόλησης μεταξύ των οποίων και η τηλεργασία παρουσιάζονται ως δίθενη μεγάλη ευκαιρία για τις εργαζόμενες, στην πραγματικότητα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης σημαίνουν χειροτέρευση των όρων εργασίας, μισή ζωή με επιπτώσεις σε όλες τις πλευρές της ζωής, επιβαρύνοντας τελικά και την ψυχική του υγεία.